Το σπίτι της στη Σμύρνη απέκτησε και επίσημα μαστιγαχείο, καθώς μετά από 7 χρόνια συστέγασης με άλλες εταιρείες, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η Μεντιτέρα αποφάσισαν να δώσουν τα προϊόντα τους στο δικό τους χώρο. Πρόκειται για ένα showroom στην καρδιά της τουρκικής Μεγαλούπολης που εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Ιουλίου, παρουσία εκλεκτών καλεσμένων από τη Χίο, αλλά κυρίως από τη γειτονική χώρα. Πρόκειται για μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2016, όπως ανέφερε ο Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, χαρακτηρίζοντας ως πρώτο βήμα το συγκεκριμένο χώρο, προσθέτοντας ότι στο μέλλον ίσως έχουμε και τη λειτουργία του πρώτου μαστίχα σοπ στην περιοχή. Σας καλωσορίζουμε στο σπίτι της μαστίχας στη Σμύρνη. Να ξεκινήσω από το να σας παρουσιάσω τους μετόχους της εταιρείας της Μαστίχα Ανταμνάς Ακής. Είναι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών που εκπροσωπείται από τον Γιώργο Τούμπο, ο βασικός μέτοχος με 55%. Ο Νέτσμιν και η Εμπρού Καλισκάν μέτοχοι με 30% και τελευταίος και ο μικρότερος μέτοχος η Μεντιτέρα, που την εκπροσωπώ εγώ, με 15%. Ο Ηλίας Σμινιούδης και εγώ είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης είναι η Μαρία Δαμαλά, η Εμπρού και ο Νέτσμιν Καλισκάν. Χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι μια πρωτοβουλία επενδυτική που ξεκίνησε το 2016, όταν ανέλαβε ουσιαστικά ο Γιώργος πρόεδρος. Ήταν από τις πρώτες έτσι σημαντικές αποφάσεις που πήραμε τότε. Μετά από 7 χρόνια έτσι συστέγασης με τις εταιρείες του κυρίου Καλισκάν, νιώθουμε ότι είμαστε όριμοι και έτοιμοι να στεγάσουμε τη δραστηριότητα της μαστίχας στην Τουρκία, στο δικό της σπίτι. Και σήμερα αυτό εγκαινιάζουμε. Εγκαταστάσεις της μαστίχας Ανταμνάς Ακής στη Σμύρνη, που σημαίνει γραφεία, αποθήκες και αυτό το μικρό showroom, το οποίο στο μέλλον, αν όλα πάνε καλά και όταν είμαστε έτοιμοι, να ευχόμαστε να μετεξελιχθεί και σε κατάστημα μαστίχα shop όπως αυτά που γνωρίζετε. Η αναγνώριση, η γνώση για τη μαστίχα είναι πολύ μεγαλύτερη, όμως πάμε βήμα-βήμα, δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Η μαστίχα είναι γνωστή στη χώρα και στην περιοχή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επώνυμη ζήτηση μαστίχα σε συσκευασίες της Ένωσης και στο μέλλον τελικά προϊόντα με μαστίχα. Όπως είπε ο Πρόεδρος πριν, είπε για τη συνεργασία των λαών, εμείς λέμε ότι όλες οι συμπράξεις, πάσης φύσης συμπράξεις, έτσι, από τους γάμους και τις φιλίες μέχρι τις εταιρικές συνενώσεις, το πρώτο βήμα είναι η εμπιστοσύνη, να υπάρχει εμπιστοσύνη, αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός. Οπότε αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Νομίζω όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται. Με τον κύριο Καλισκάν υπάρχει μια γνωριμία η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια. Είχαν γίνει συζητήσεις και μακρύν στο παρελθόν. Οπότε, όταν ο Γιώργος Τούμπος ανέλαβε πρόεδρος, ευλόγησε και έτσι προχώρησε η συνεργασία. Κύριε Μαδάλα, μιλήσατε για πρώτο βήμα, άρα μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχονται και άλλα βήματα στην αγορά της Τουρκίας. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα ήταν η ίδρυση εταιρείας πριν από 7-8 χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα όπου αποκτά η μαστίχα το δικό της σπίτι στη Σμύρνη. Το επόμενο θα ήταν να δούμε αυτό το χώρο που θα είναι showroom να μεταξελιχθεί παράδειγμα σε μαστίχα shop. Και μετά γιατί όχι, έτσι. Αλλά βήμα-βήμα. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε το χρόνο. Οι ευκαιρίες είναι πολλές, αλλά και οι δυσκολίες είναι. Για μια σημαντική ευκαιρία για το μέλλον της μαστίχας στην τουρκική αγορά, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γιώργος Τούμπος, που μίλησε για τη μετεξέλιξη ενός βήματος που στηρίζεται στη φιλία των δύο λαών, άποψη που συμμερίστηκαν και οι παρόντες Τούρκοι επιχειρηματίες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα εδώ. Είναι ένα βήμα το οποίο, όπως είπε και ο Γιάννης, ξεκίνησε πριν περίπου 8 χρόνια. 7 χρόνια. Μετεξελίσσεται. Θεωρούμε ότι η φιλία των λαών και της Ελλάδας και της Τουρκίας προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα μεταξελιχθεί ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη μαστίχα να μπει ακόμα περισσότερο στην τουρκική αγορά. Νέσμιν, some words about the partnership, about the company. Okay. Thank you very much. We are very happy to be partner with the Mediterra and Master Association.
It's our showroom. It's not only our showroom. All the kiosk people can use it here. I'm very happy to meet you here. Thank you and welcome. Emrun, something in Turkish. Thank you. Teşekkür ederiz. Ο εμπορικός διευθυντής της Ένωσης, Ηλίας Μυρνιούδης, αναφέρθηκε στη μεγάλη τουρκική αγορά στην οποία στοχεύει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, καθώς όπως είπε, η μαστίχα αποτελεί ένα πολύ γνωστό προϊόν στην Τουρκία. Αλλά ο βασικός στόχος της Ένωσης είναι η ζήτηση της επώνυμης συσκευασίας του συνεταιρισμού και των προϊόντων των Μαστίχα Shop. Για μας είναι μια πολύ σημαντική αγορά η Τουρκία και δεν έχει να κάνει μόνο με τις προσόντες μαστίχας, έχει να κάνει κυρίως ότι οι δύο λαοί συνδέονται με μια κοινή κουλτούρα και είναι μια σημαντική αγορά που ευελπιστούμε ότι με αυτά τα μικρά βήματα, αλλά σταθερά βήματα, θα την εξελίξουμε και θα ακολουθήσει σίγουρα τα βήματα της Ελλάδας, αλλά και άλλων περιοχών στον κόσμο. Στα εγγένεια παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο Έλληνας πρόξενος στη Σμύρνη, οι Δήμαρχοι των περιοχών Κόνακ και Φώκιας, ο πρώην Δήμαρχος Σμύρνης, ο Πρόεδρος της Βιομηχανικής Ζώνης Σμύρνης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της τουρκικής γειτονικής πόλης. Είμαι σήμερα εδώ, σαν παλιός μαστιχοπαραγωγός και μέλος παλαιών συμβουλίων. Θεωρώ ότι αυτό το άνοιγμα που κάνει η Μεντιτέρα και η Ένωση Μαστιχοπαραγών ανεβάζει την δυναμικότητα, το εμπόριο, την φιλική σχέση ανάμεσα στα τους δύο λαούς μας. Είναι κάτι το σημαντικό και για τυχείο μας. Η περιφέρεια ελπίζει σε αυτές τις κινήσεις και είναι αρρωγός σε κάθε τέτοια κίνηση υπέρ της ανάπτυξης του εμπορίου.